Θα πάω σε έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος έβαλε την κουζίνα σε κάθε ελληνικό σπίτι, την ελληνική κουζίνα πρωτίστως, πρέπει να το πω αυτό, με την ιστορία της, τις μυρωδιές της και τα αρώματά της, και ο οποίος ασχολείται και με το χώρο της εστίασης, βοηθώντας την οικογένειά του, τα παιδιά του. Είναι ο εκλεκτός κύριος Ηλίας Μαμαλάκης. Καλημέρα, κύριε Μαμαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, πείτε μου αρχικώς, δεν θα έπρεπε... Καταρχήν θα πούμε το εξής. Ναι, ναι. Ότι η μεταβίβαση ευθύνης ήταν μια πολύ, πώς να το πω, πρόστιχη πράξη, με την έννοια ότι καθιστά τον κάθε εστιατόρα υπεύθυνο για το τι κάθεται στο τραπέζι και τι δεν κάθεται. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι θα γίνει αλαλού. Με την έννοια ότι θα συγκρουστούν οι εστιατόρες με δικούς τους πελάτες που τους έχουν σε μία συνέχεια, που θα πρέπει ο πελάτης να κάνει κάθε δύο μέρες ένα τεστ, όχι rabbit, αλλά ένα μοριακό ή ένα από αυτά το 2-3 ημερών, που αυτό είναι και κόστος. Και σήμερα ο γιατρός, ένας φίλος μου γιατρός, μου έστειλε ότι για κάθε τεστ που θα κάνουν θα παίρνουν 3 ευρώ, δηλαδή ένα ξεφτυλισμό. Υπάρχουν και τα στοιχεία τα εξής: πώς θα προμηθευτεί και τι θα προμηθευτεί ο εστιατόρας από πρώτες ύλες, που δεν ξέρει τι πελατεία θα έχει και πώς θα την έχει, τι προσωπικό θα προσλάβει, και θα πρέπει και αυτοί όλοι, αυτοί θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή να κάνουν τα τακτικά τεστ. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα γίνει ένα λαλούμ. Μέχρι πριν 1,5 μήνα ήταν περιορισμένες οι θέσεις οι οποίες καλύπτονται στο σύνολο του εστιατορίου. Τραπέζια σε αποστάσεις πολύ μεγάλες, maximum 4-6 άτομα αν ήταν οικογένεια, και τα πράγματα πηγαίνανε φυσιολογικά. Κάπου εκεί νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε, και να ξέρει ένα εστιατόριο που έχει 100 θέσεις ότι θα πρέπει να βάλει μόνος 50-55 καθίσματα, και τα οποία έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να γεμίζουν. Είναι ένα μέτρο το οποίο δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν είναι εφαρμόσιμο αυτή τη στιγμή και θα πρέπει οι ειδικοί να το ξαναδούν από την αρχή. Κύριε Μαμαλάκη μου, το ότι αυξάνεται η πληρότητα σημαίνει ότι αυξάνεται και η προσέλευση των πελατών? Δηλαδή σας εγγυάται κανείς ότι αυξάνεται? Εγώ στην Αθήνα που είμαι αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι η πελατεία γενικά έχει τις επιφυλάξεις της και εμπιστεύεται εστιατόρια που ξέρει ότι ο εστιατόρας τηρεί τα μέτρα καθαριότητας και απολύμασης τραπεζιών, καθισμάτων, σερβίτσιων που είναι σφραγισμένα πια κτλ. Και εστιατόρια που είχαν το δικαίωμα να κάτσουν, ας πούμε, 40-50 άτομα, γεμίζουν μόνο με 30, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη σε μέρους του κόσμου. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Ηλία Μαμαλάκη. Είμαι και εγώ στο χώρο της εστίασης. Έχω μπαρ. Θέλω να το ρωτήσω, πιστεύεις σοβαρά ότι θα βάλω εμβολιασμένους μόνο μέσα στο μαγαζί μου και δεν θα συχνοτίζονται, διότι πουθενά δεν προκύπτει από καμία οδηγία ότι επιτρέπεται ο συχνοτισμός? Είναι εύκολο? Όχι, είναι αδύνατον. Ιδιαίτερα στα καφέ και στα μπαρ είναι αδύνατον, διότι τα εστιατόρια υποφέρουν αυτή τη στιγμή, αλλά η νεολαία θέλει να πάει να πιει ένα ποτό και θέλει να πάει να πιει ένα καφέ. Αυτά γεμίζουν ακόμα. Αλλά είναι αδύνατον να ελέγξεις το συνοστισμό μέσα σε ένα μπαρ το οποίο προσφέρει ένα ποτό και το οποίο έχει λίγη μουσική, και πάνε οι νέοι να ξεσκάσουν, γιατί και αυτοί σκάσανε σε όλη την... Σωστά. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον. Απλώς και μένουν στα μπαρ, πρέπει να βάζουν ένα περιορισμένο αριθμό πελατών, να μπορούν να έχουν κάποιες αποστάσεις, που είναι αδύνατον. Εγώ ήμουν πριν από λίγες μέρες σε ένα νησί του Αιγαίου, δεν είδα άνθρωπο να φοράει μάσκα, δεν είδα εστιατόριο να τηρεί αποστάσεις, και το κυριότερο να σας πω κάτι, μου ζητήσανε το πιστοποιητικό εμβολιασμού όταν έφευγα από το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά όταν έφυγα από το νησί δεν μου ζητήσανε τίποτα. Δηλαδή, τι να πω. Κύριε Μαμαλάκη, άλλος φίλος εδώ, έχετε πολλούς φίλους. Ο Βασίλης, είμαι λέει στο χώρο της εστίασης και θέλω να μου πει ο κύριος Μαμαλάκης, είναι εύκολο να σταματήσω εγώ στην πόρτα το φίλο, το γνωστό και τον πελάτη? Αδύνατο. Να του κάνω barcode και του κάνω barcode και θα είναι εμβολιασμένος αυτός και η σύζυγός του, και τα ανήλικα παιδιά του θα τους λέω φέρτε self-test. Είναι δυνατόν, λέει, να δουλέψω? Είναι αδύνατο. Σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχει η οικογένεια δική μου, ας πάρουμε. Έχουμε εδώ στη γειτονιά μας 2-3 ταβερνάκια στα οποία, ας πούμε, πηγαίνουμε πολύ συχνά. Ξέρουμε τον εστιατόρα, ξέρουμε τους σερβιτόρους, ακόμα και το μάγειρα ξέρουμε. Και ξαφνικά πάω εκεί πέρα, μου ζητάνε ό,τι πρέπει να μου ζητήσουν. Η γυναίκα μου πιθανόν να μην έχει
και μου λέει φύγε. Και να του πω εγώ, κύριε Μανώλη μου, γιατί να φύγω που είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, με έχασε. Δεν θα ξαναπάω ποτέ αν μου φερθεί έτσι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει κάπως να ανασυνταχτεί αυτό το πράγμα. Mm. Πρέπει κάπως να το δούνε με την παλιά έννοια. Εγώ όταν είμαστε στην πανδημία και αρχίσε να χαλαρώνει και είχαν πει ότι η πληρότητα πρέπει να είναι μέχρι 50%, πήγα σε κάποια μαγαζιά και λειτουργούσαν ως πρέπει. Δηλαδή κάνανε κρατήσεις μέχρι εκεί που επέτρεπε ο νόμος. 50% είχε 100 καθίσματα, γέμιζε τα 50 και με μεγάλες αποστάσεις. Και ήταν μια χαρά αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουν ειδικά μηχανάκια να αναγνωρίζουν τις barcode. Θα πρέπει κάποιος υπάλληλος να ειδικευτεί σε αυτή την κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ δύσκολη, αλλά έχει αυτή τη δυσκολία. Έξτρα προσωπικό δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν είναι και normal, ε? Όχι καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου. Κοιτάξτε, τι εννοείται, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, με το τι θα προμηθευτώ και ιδίως στους κλειστούς χώρους εστίασης. Θα προμηθεύομαι καθημερινά με σκεπτικό πληρότητας 85% κατά καλό καιρό ή ένα-δύο για ένα-δύο τραπέζια όπως συνήθως συμβαίνει το καλοκαίρι με τις μεγάλες θερμοκρασίες και θα κινδυνεύω και στη μία και στην άλλη περίπτωση να πέσω έξω στις προμηθείες μου. Α, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Σκεφτείτε να έχεις πληρότητα 85 να είσαι στους εμβολιασμένους και να έρθουν 30. Τι θα τα κάνεις τα υπόλοιπα? Θα τα πουλήσεις μπαγιατήλα την άλλη μέρα? Τα σοβαρά εστιατόρια δεν το κάνουν αυτό. Προμηθεύονται καθημερινώς. Και ύστερα τι προσωπικό θα έχεις? Άλλο προσωπικό να εξυπηρετήσεις 30-40 άτομα και άλλο να εξυπηρετήσεις 100 ή και παραπάνω πολλές μερικές φορές. Έγινε βιαστικά. Όλο αυτό το κίνημα έγινε πάρα πολύ βιαστικά. Και δεν πήραν σύμβουλο έναν άνθρωπο της εστίασης. Υπάρχουν διαπρεπείς εστιατόρες που έχουν κοινωνική μόρφωση και θα μπορούσαν να τους έχουν συμβούλους σε αυτή την κατάσταση. Δεν έγινε αυτό. Σας ρώτησε κανείς? Κάποιοι άνθρωποι του Υπουργείου, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία τους είναι περιορισμένη όσον αφορά τα εστιατόρια, βγάλαν αυτή τη διάταξη και τώρα τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Άρα, κάποιους ανθρώπους που έχετε προσφέρει 10 πράγματα, εγώ θέλω να το πω έτσι απλά, λιτά. 10 πράγματα στο να πάει μπροστά ό,τι ορίζουμε ελληνική κουζίνα, σας ρώτησαν και χώρο εστίασης. Ρε παιδιά, γελάτε εδώ, το ζείτε καθημερινά. Τι λέτε εσείς, σας ρώτησε κανείς? Εγώ από τους φίλους εστιατόρες που έχω και δεν είναι λίγοι, δεν εκλήθη κανένας. Δώσανε κάποιες συνεντεύξεις, καλή ώρα όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά κανένας δεν εκλήθη από το Υπουργείο για να συμμετάσχει στη διάσκεψη αυτή η οποία όρισε τους κανόνες. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, κύριε Σαχίνη, οι τουρίστες. Οι τουρίστες ήρθαν, πήγανε στο νησί, πήγανε σε μια ορεινή περιοχή, μπήκανε με ένα χαρτί και βρεθήκανε ξαφνικά στην Πίνδο, επάνω, στα βουνά, στο Περτούλι. Και τα λοιπά. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Θα του ζητάει τεστ? Πώς θα τρώνε? Δηλαδή θα πρέπει κάθε δύο μέρες να κάνουν ένα τεστ, γιατί κρατάει και αυτό 48 με 72 ώρες. Πώς θα φάνε, πώς θα πιούνε, τι θα κάνουνε? Θα είναι κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο μέσα? Είναι ανασταλτικό και του τουρισμού. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα εχθές, εμβολιασμένοι αυτή τη στιγμή είναι το 36% του πληθυσμού. Με δύο εμβόλια, που σημαίνει ότι είναι 3,5 άτομα στα 10 που μπορούν να πάνε σε ένα εστιατόριο της κάλυψης του 85%. Από αυτά τα άτομα τουλάχιστον οι μισοί έχουν τις επιφυλάξεις τους. Είναι λίγο tragic, να το πω αγγλιστή. Να σας το πω εγώ χειρότερα, κύριε Μαμαλάκη. Ένας νέος κάνει την πρώτη δόση, παίρνει την κάρτα των 150 ευρώ, πάει στο νησί. Δεν είναι διασφαλισμένος γιατί χρειάζεται τη δεύτερη και 15 μέρες, όπως λένε οι επιστήμονες, ούτε τείχος ανοσίας χτίζεις και μπορεί ο άνθρωπος να νοσήσει και να την ξαναμεταφέρει στο εστιατόριο που εσείς έχετε δεχτεί στην Αθήνα να το κάνετε μεικτό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει? Έτσι είναι. Έτσι όπως τα λέτε. Το θέμα είναι όλη αυτή η ιστορία που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή και που έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι σε άλλα μέσα ενημέρωσης, είναι να κάνει το Υπουργείο να ξανακάτσει στο τραπέζι και να σας φωνάξει. Και να σας φωνάξει. Θέλω να κλείσουμε με την παρατήρηση του φίλου του Στρατή. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Μαμαλάκης. Για μένα το σοβαρότερο είναι αυτό που είπε και ακουμπάει την καρδιά του επιχειρηματία εστίασης. Αυτόν που θα αφήσεις απ' έξω, δηλαδή θα τον αποκλείσεις, πολίτες δύο κατηγορίας, προσέξτε λέει, δεν είναι απλό, τον αποχαιρετάς και διαπαντός από πελάτη. Έχει δίκιο. Σκεφτείτε να πάω εγώ στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς μου που πηγαίνουμε συχνά για να κάνουμε έτσι ένα βραδινό φτηνό και αξιοπρεπές,
να μου πει ο Σουβλατζής φύγε. Τον ξέρω καλά, με ξέρει καλά, θα τσακωθούμε, θα φύγω συνευριασμένος, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ. Δηλαδή η ενδυνάμει πελατεία του σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη πιστοποιητικού καταστρέφεται και δεν υπάρχει πια. Ηλίας Μαμαλάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και να ελπίσω να τον δούμε σύντομα ξανά στην Κρήτη. Να είναι καλά. Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.